Με λένε Λία και έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Είμαι παντρεμένη με το Θέμη, αλλά έκανα παράλληλη σχέση με ένα συνάδελφο από τη δουλειά, το Μιχάλη. Ήρθε να μείνει μαζί μας για 2 μήνες η πεθερά μου, η οποία μου ασκεί πολλή πίεση παράλληλα με τον άντρα μου. Χώρισα από το Μιχάλη γιατί κατάλαβα ότι με έχουν υποψιαστεί η πεθερά μου και ο άντρας μου. Ξαφνικά ο Μιχάλης παρουσιάστηκε σπίτι μου και μου είπε να τα ξαναβρούμε, αλλιώς θα τα πει όλα. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα ξαναβρω μαζί του ή να τον αφήσω να τα τεινάξει όλα στον αέρα, μιας και κατά βάθος κανένας από τους δύο δεν με καλύπτει ολοκληρωτικά. Στις 3. Λίγα τι έγινε. Καλά, έχω δουλειά και. Καλά, άσε λίγο τη δουλειά σου, άστο λίγο, να σου πω. Πρέπει να τελειώνουμε τα ραντεβού εδώ πέρα. Ναι, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Μιχάλη, τι έγινε, τι θες. Τι θέλω, δεν ξέρεις τι θέλω. Να σου πω, τι ώρα σχολάς. Καταρχήν, μην κάθεσαι έτσι σήκω, γιατί άμα μπει το αφεντικό, θα τα βάλει και με τους δύο. Εντάξει, το αφεντικό θα αργήσει να μπει. Ξέρω. Θα αργήσει. Λοιπόν, τι ώρα σχολάς. Μπορεί και πες ότι μπαίνει κάποιος πελάτης. Και τι κάνουμε τίποτα κακό, εδώ δουλεύω. Δεν είναι ώρα να κάθεσαι τόσο κοντά, μέλα, ρε Μιχάλη, σήκω. Θα μου πεις τώρα τι ώρα σχολάς. Δεν ξέρω ακόμα. Να σου πω, τι θα γίνει, θα πάμε για ένα καφέ. Τι θα γίνει. Θα το τραβήξει πολύ το σχοινί ακόμα. Δεν σου έχω πει ότι είμαι παντρεμένη. Εντάξει, και τι έγινε, αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και βέβαια είναι πρόβλημα. Ναι, παιδί μου τώρα. Να σου πω, αφού. Έλα, πάρε ένα λουδάκι μαραμένο και πήγαινε εδώ στο πουθενά άλλο, άντε. Εντάξει, να σου πω. Να σε περιμένω. Όχι. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να πάμε για ένα καφέ, δηλαδή. Δεν μπορούμε. Φαντάζεσαι να μας δει κανείς. Τι θα πω στον άντρα μου. Για πες. Θα πω, είναι ένας υπαλλήλος από τη δουλειά και θέλω να με βγάλει για ένα καφέ. Πας καλά. Αφού μου είχες πει ότι σου αρέσει όμως. Άλλο αυτό. Άλλο. Ναι, μπορεί να μ' αρέσει σαν άντρας, αλλά δεν πάβει ναι. Να είμαι με κάποιον άλλο. Εντάξει. Δεν είμαι ελεύθερη. Εντάξει, ωραία. Σου έχω μια έκπληξη πάντως, να το ξέρεις. Άντε, αρχίσαμε και τις εκπλήξεις. Καλά. Λοιπόν, πάω μέσα. Δεν το βάζεις κάτω, βλέπω. Καλά. Ανανοείται και θα έρθεις όποτε θέλεις. Με μεγάλη μας χαρά. Βρε Πασκαλά, τι πρόβλημα να έχει. Όχι, αφού ξέρεις ότι σε συμπαθεί πάρα πολύ. Ωραία, άντε, θα έρθεις και εσύ άμα σας κάνεις και κανένα ωραίο φαγάκι. Νομίζω θα χαρεί πάρα πολύ. Ωραία, όποτε είναι, σε περιμένουμε. Εντάξει, έλα. Φιλάκια, τσάω. Αγάπη μου, τι έγινε. Τι ώρα είναι αυτή, Λία. Τίποτα, μας κρατήσαν στη δουλειά παραπάνω, έκανα υπερορία. Μα εσείς δεν κάνατε ποτέ υπερορίες. Έτυχε τώρα, τι να κάνω, τους έλεγα όχι. Πολύ τώρα, μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Μπορεί να κάνω και άλλες υπερορίες στο μέλλον, δεν ξέρω. Να σου πω, πάω μέσα να κάνω ένα μπάνιο. Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι που θέλω. Τι έγινε. Τάξε μου. Θα έρθει η μάνα μου να μείνει 2 μήνες μαζί μας. Τι. Είσαι χαρούμενη, Γιατί δεν με ρωτάς, βρε Θέμη. Γιατί περίμενα ότι θα χαιρόσουν να έχεις έναν άνθρωπο εδώ στο σπίτι, να σε βοηθάει, να φροντίζει λίγο το σπίτι, να. Εντάξει. Σ' αρέσει και το φαγητό της. Χαίρομαι που θα έρθει, αλλά 2 μήνες είναι πάρα πολύ καιρός. Καλή, 2 μήνες δεν είναι τίποτα, περνάνε έτσι. Και τώρα που έχεις και υπερορίες, άλλο που δεν χρειάζεσαι. Εντάξει, πάω να κάνω ένα μπάνιο. Εντάξει, αγάπη μου. Πώς είσαι, παλικάρι μου. Καλά, χάρηκα πάρα πολύ που μου ήρθες. Κι εγώ χάρηκα που σε βλέπω, αλλά δεν σε βλέπω καλά. Εντάξει, ρε μάνα, ξέρεις, ζουλίτσα, τώρα κουραζόμαστε. Δεν είναι. Κουράζεσαι, αλλά δεν σε προσέχει η γυναίκα σου όσο φαίνεται. Μπορεί, όσο μπορεί. Δεν το τι βλέπω. Τι έγινε, Μαριάννη, πώς ήταν το ταξίδι. Το ταξίδι καλό ήταν. Μάλιστα. Το δωμάτιό μου όμως δεν το βλέπω τακτοποιημένο. Μόλις τακτοποίησα τη βαλίτσα, τώρα πάω να φτιάξω και το δωμάτιο. Δεν προλαβαίνω, δουλεύω, έχω και το σπίτι εδώ. Μην γκρινιάζεις, ακόμα δεν ήρθες. Και το σπίτι. Καφέ θέλεις. Μπα, μην κουράζεσαι. Φτιάξε κάτι για τον άντρα σου καλύτερα. Πω, γκρίνια, ακόμα δεν ήρθε. Λοιπόν, πάω μέσα να ετοιμάσω. Κουράσετε κι αυτή, μην την παρεξηγείς.
Κοίταξε, νέα είναι. Αν δεν μπορεί να μην παντρευότανε. Λοιπόν, σε έχει πολύ παραμελημένο. Αλλά μην ανησυχείς, γιέ μου, τώρα που είμαι εγώ εδώ, θα σου μαγειρεύω και θα σε έχω στα πούπουλα. Εντάξει, μάνα μου, δεν θέλω να σε αναχωριέσω όμως γενικά. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, μαραζώνω. Καλά είμαστε εμείς. Αλλά θα μου επιτρέψεις λίγο ένα λεπτάκι, λίγο έρχομαι. Να σου πω λίγο. Έλα. Ρε, εσύ τι τρόπος είναι αυτός, μητέρα μου. Εγώ ή εκείνη. Είδες με τύφος ήρθε. Εντάξει, είναι μεγάλη γυναίκα, μην τη συμμερίσεις. Ναι, είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά να μας κάνει και ό,τι θέλει. Να τη βάζω και το τραπεζομάντιλο στο κομμωδίνο για να μην έχει να λέει. Σε παρακαλώ, δεν χρειάζεται να το κάνουμε θέμα. Θέμη, εγώ σε παρακαλώ, πήγαινε μέσα στη μάνα σου. Έλα, μωρό, βγάλ' το. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο. Σου λέω να αγχώνομαι. Γιατί είμαι στο σπίτι σου, αγχώνομαι. Τι αγχώνεσαι, συγγνώμη. Εσύ δεν με τράβηξες να κάνουμε σχέση, εσύ δεν με ήθελες. Ναι. Με θέλεις ή δεν με θέλεις. Σε θέλω, λέει, τώρα με τρελαίνεις. Έλα, ρε μωρό μου, έλα. Ναι, αλλά πού είναι ο άντρας σου με τη μάνα σου, αγχώνομαι. Πάμε έξω. Με έχεις τρελάνει, ειλικρινά. Βάλει το, άντε. Λέγε, πάμε, έλα, πάμε να φύγουμε. Χάσε με. Πάμε στο αυτοκίνητο, πάμε μια βόλτα. Ποιο αυτοκίνητο, ρε μωρό μου, αφού έχουμε χώρο. Βγάλει. Δεν μπορώ να λειτουργήσω εδώ μέσα. Πού είναι τώρα. Είσαι στα νεύρα, μωρέ. Λία, πού είσαι. Η πεθερά μου. Να σου πω, εγώ πάω μέσα. Έρχομαι. Φύγε από το παράθυρο. Είμαι με αυτή την κατάσταση εδώ μέσα. Λοιπόν, φεύγω. Πού πας, έλα εδώ. Τι έγινε. Πάλι δεν έχεις μαγειρέψει, ε. Τι θα γίνει, κυρία Μαριάνθη, τι θα γίνει. Δεν μου λες, νομίζεις ότι ήρθα εδώ για υπηρέτρια. Δεν μαγειρεύεις, δεν πλένεις, δεν σφουγγαρίζεις, δεν σκουπίζεις. Τίποτα θα κάνεις. Εσύ δεν είπες ότι θες να μαγειρεύεις το γιο σου κάθε μέρα και γι' αυτό δεν μαγείρεψα. Να μαγειρέψω στο γιο μου και για σένα βέβαια, εντάξει, αλίμονο. Αλλά όχι κάθε μέρα. Δεν ήρθα εδώ για υπηρέτρια. Λοιπόν, σταματήστε να με πιέζετε. Από την μέρα που έχετε έρθει, πιέζομαι, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάω στη δουλειά. Δεν θα φύγω με νεύρα πάλι. Σιγά! Ρε σημανά. Τι φωνές είναι αυτές. Τι φωνές είναι αυτές. Απορώ πως την ανέχεσαι. Τι πως να ανέχομαι, είναι η κοπέλα μου, είναι η γυναίκα μου. Τι γυναίκα σου, μωρέ. Αυτή νοιάζεται για σένα. Εννοείται ότι νοιάζεται. Τι κάνει. Τι σύξυλο έχει αφήσει. Ούτε πλένει του σφουγγαρίου, ούτε καθαρίζει, ούτε σε μαγειρεύει. Τίποτα δεν κάνει. Ρε μάνα, δουλεύει υπερορίες η γυναίκα. Μπα. Αλίμονο, τι λες, κουράστηκε το καημένο το κοριτσάκι. Να πει ότι δεν είναι ικανή για οικογένεια. Είδες πως έχεις γίνει. Έχεις κατσιάσει, παιδάκι μου. Ρε μάνα, να σου πω κάτι. Τέλος, δεν την αποδέχομαι αυτή τη συμπεριφορά σου. Ήρθες εδώ πέρα με την προϋπόθεση ότι θα μας βοηθήσει λίγο κιόλας. Να σας βοηθήσω. Και σε αυτό μου κάνεις ένα ανακριτικάρι στη γυναίκα μου. Όχι, πάμε υπηρέτρια και η άλλη να κάθεται και να ξύνεται και να λείπει όλη μέρα. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου. Και τελειώνει εδώ η κουβέντα. Πρόσεχε, καημένε μου. Θεμή. Ωραία ώρα. Ε? Τι είναι. Σε έχω πάρει πόσα τηλέφωνα. Με έχεις πάρει. Ναι. Πού το έχω το κινητό. Το μυαλό που έχεις. Πότε με πει. Α, το έχω στο θόρυβο γιατί δούλευα. Πάλι περιορίες. Ναι, τι να κάνω. Και δεν μπορούσα να σηκώσω ένα τηλέφωνο. Θέμη, τι θα γίνει τώρα. Είμαι κουρασμένη. Μόλις ήρθα από τη δουλειά και μου κάνεις σκηνή. Λες και ήμουν για ψώνια. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Να σε παίρνει τόσα τηλέφωνα και να σε ψάχνω. Και με τις περιορίες έχει παραγίνει πια. Ναι. Τι συμβαίνει. Και με τη μάνα σου έχει παραγίνει. Ωραία, θες να ακούς τι συμβαίνει. Κοίταξε με τι συμβαίνει. Πες μου. Δεν μπορώ να ακούω την κρίνια της μάνας σου. Και γι' αυτό λείπω περισσότερες ώρες από το σπίτι. Ευχαριστήθηκες τώρα. Γιατί μωρέ, τι σου έχει κάνει πια η μάνα μου. Τι η μάνα μου είναι ο πιο διακριτικός άνθρωπος. Με πιέζει, όπως με πιέζεις και εσύ αυτόν τον καιρό. Με πιέζετε και δύο, έχω τρελαθεί. Σε πιέζω γιατί νοιάζομαι για σένα και αυτή η συμπεριφορά που μου δείχνεις δεν ανταποκρίνεται σε όλα αυτά που σου δίνω. Η μάνα σου γιατί με πιέζει, ποιος ο λόγος. Ποιος ο λόγος, σιγά μωρέ που σε πίεσε η μάνα μου. Η μάνα μου όσο μπορεί να βοηθήσει. Δεν με πιέζει καθόλου. Α, δεν έχεις δει τις ώρες που λείπεις, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν. Να σου πω, εγώ σ' αγαπάω γενικά. Και δίνω σε αυτή τη σχέση ό,τι μπορώ. Και νιώθω ότι δεν τα παίρνω πίσω όλα αυτά. Θες να συμβαίνει κάτι. Ναι, θέλω να πω κάτι. Συμβαίνει κάτι.
Σαν τι? Έχει μπει κάποιο ζωή σου να σου πω ευθέως. Τι λες, Μασκάλα! Τι είναι αυτά? Ξέρω κι εγώ τι λέω. Λοιπόν, επειδή παρεκτρέπεσαι, φεύγω μέσα να πάω να ξαπλώσω, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν μπορώ άλλη πίεση, τελείωσε! Θέμη, να σου βάλει να φας. Θέμη, τι έχεις? Δεν θέλω να φας. Τι έχεις, αγόρι μου, γιατί είσαι έτσι? Μίλα μου, δεν γίνεται. Δεν με χαλάρε, μάνα. Πες μου τι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει? Πες τη μάνα σου τι συμβαίνει, δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο. Μαραζώνεις κάθε μέρα που περνάει σε χειρότερα. Έχεις πρόβλημα με τη γυναίκα σου? Δεν είμαι καλά σε αυτή τη σχέση πλέον. Συμβαίνει κάτι? Έχεις ανακαλύψει κάτι? Πες μου τι γίνεται, να καταλάβω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και αυτό με έχει επηρεάσει. Αν ήξερα τι συνέβαινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μου λες? Γιατί μου φέρεται έτσι? Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου, θες να την παρακολουθήσω? Ρε μάνα, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό και στο παιδί μου που φέρεται έτσι πάλι δεν είναι σωστό. Εδώ πέρα δεν μπαίνουν κανόνες ηθικής, μπαίνουν κανόνες τάξεως. Είναι δυνατόν να κάνει κάτι εις βάρος και να την αφήνουμε? Λέγε, παίρνω την αδειά σου να την παρακολουθήσω. Ό,τι θες, ρε μάνα. Λοιπόν. Ό,τι θέλεις. Ας το επάνω μου και θα σε ενημερώσω. Ναι, κύριε Γιάννη, κλείνω εγώ τώρα. Δεν χρειάζεται να έρθετε από εδώ. Όλα είναι έτοιμα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι έγινε? Πάμε. Μιχάλη, περίμενε. Μιχάλη, περίμενε. Τι περίμενε. Έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Τι? Ο άντρας μου έχει βάλει την πεθερά μου από αύριο να με παρακολουθήσει. Το άκουσα. Γιατί, κατάλαβε τίποτα? Μάλλον έχουν ψηλιαστεί. Άκου. Πρέπει να διακόψουμε. Όπα. Όχι, εννοείς να για λίγες μέρες, μέχρι να τελειώσει αυτό, ε? Όχι, πρέπει να διακόψουμε εντελώς. Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω ούτε το γάμο μου. Περάσαμε όμορφα, μέχρι εδώ ήταν. Ρελία, καλά δεν πέρασε. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Αυτό. Δεν μου το κάνεις αυτό. Αυτό το είπες και... Σε παρακαλώ. Περίμενε, το είπες και μόνος σου. Καλά περνάμε. Ναι. Καλά περάσαμε. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Μιχαλή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε θέλω. Μιχαλή, τέρμα σου είπα. Τελειώνει εδώ. Δεν έχω άλλη λύση. Εντάξει, λοιπόν. Θα το μετανιώσεις όμως αυτό, να το ξέρεις, ε. Πάμε, πρέπει να κλειδώσω. Ξέχνω ότι έγινε μεταξύ μας. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος είσαστε? Είμαι συνάδελφος της Λίας. Ξέχασα το κινητό της και τη το έφερα. Το κινητό της το γνωρίζω. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Θέμη. Γεια σας. Ο κύριος είναι συνάδελφος της Λίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ. Ξέχασα το κινητό της στη δουλειά και τη το έφερα. Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε πάνω να σας φτιάξω ένα καφέ. Ναι, να τη φωνάξετε να τη το δώσω. Ωραία. Θα τη φωνάξετε. Ευχαριστώ. Τι θες εσύ εδώ? Μασκάλα! Σου είπα... Το κινητό μου! Λοιπόν, μου το πήρες από την τσάντα, έτσι είναι. Κάτσε κάτω. Δεν πρόκειται να χωρίσουμε με τίποτα. Έχεις χαθεί, δεν μου μιλάς. Στη δουλειά με αγνοείς τελείως. Μιχάλη, έχεις τρελαθεί. Θες να με καταστρέψεις. Άκουσέ με, δεν με νοιάζει, άκουσέ με. Αν δεν είμαστε μαζί από εδώ και πέρα, θα τα τεινάξω όλα στον αέρα. Τι λες, παιδάκι μου, πας καλά? Αυτό που σου λέω, από εδώ και πέρα θα τα ξαναβρούμε, τελείως. Παρά τα με ήσυχη, καταλαβες. Θα είμαστε μαζί. Τέλος. Σταμάτα, έρχεται ο άνθρωπος. Όλα εντάξει? Ναι, μια χαρά. Πείτε τα λίγο, πάω λίγο τουαλέτα. Ωραία. Ευχαριστούμε και πάλι για το κινητό. Καθίστε. Μπήκατε στον κόπο. Βρισκόμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα ξαναβρω με τον Μιχάλη ή να τον αφήσω να τα τεινάξει όλα στον αέρα και να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή, μιας και κανένας από τους δύο δεν με καλύπτει ολοκληρωτικά. Ευχαριστώ πολύ για το νεράκι. Να είσαι καλά, τώρα θα έρθει και ο καφές. Ωραία. Ο καφές δεν θα έρθει γιατί έχω να πω κάτι.
Τι έγινε? Έχω να πω την αλήθεια. Τι έγινε, αγάπη μου? Ο Μιχάλης δεν ήρθε εδώ για να μου φέρει το κινητό. Ήταν κίνητρο. Τι εννοείς? Ο Μιχάλης είναι ο εραστής μου. Τι έγινε, λέει? Αυτό που άκουσες. Και έχεις το θράσος και παίρνεις στο σπίτι μου. Όπα! Όπα! Εμείς χωρίζουμε και εσύ καλά τα κατάφερες. Τώρα βρείτε τα ίδιό σας. Θέμη,